Κυρία Κομινινάκα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα κύριε Μπερδούνια και στους ακροατές σας. Καλή και μάχημη εβδομάδα, γιατί από ό,τι φαίνεται έχει ξεκινήσει πολύ έντονα, με έντονες αντιπαραθέσεις, κόντρες, με αφορμή και την πορεία του Πολυτεχνείου. Πείτε μου κάτι, το ΚΚΕ, το είπε ο κ. Κουτσούμπας, θα κάνει συγκέντρωση, θα κάνει και πορεία στην Αμερικάνικη Πρεσβεία. Σας θέτει η κυβέρνηση ένα ερώτημα, το οποίο είναι το εξής και θέλει μια απάντηση. Γιατί, λέει, φωνάζει τώρα το ΚΚΕ για την απαγόρευση της πορείας του Πολυτεχνείου και δεν μίλησε κανείς από την αριστερά όταν απαγορεύσαν την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου? Νομίζω ότι σε αυτό το ερώτημα έχουμε ήδη απαντήσει. Και σκόπιμα θεωρούμε ότι χρησιμοποιείται από τη μεριά της κυβέρνησης αυτό το επιχείρημα. Στην πορεία του Πολυτεχνείου δεν υπήρξε ποτέ διοργανωτής καμία κυβέρνηση. Αυτοί που είναι οι διοργανωτές λοιπόν όλα τα χρόνια της πορείας του Πολυτεχνείου παίρνουν την ευθύνη για να διοργανώσουν με όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως έχουν κάνει και σε άλλες περιπτώσεις, αν θυμίσουμε τη συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς που έγινε με υποδειγματικό τρόπο, μακάρι να τηρούνταν με αυτή την ίδια ευλάβεια τα μέτρα προστασίας της υγείας σε όλες τις άλλες πτυχές της λειτουργίας του κράτους, να το πούμε έτσι. Όμως, για παράδειγμα, στις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου, όσον αφορά το ΚΚΕ και άλλους φορείς και οργανώσεις στις οποίες παρεμβαίνουμε, εμείς τιμήσαμε και γιορτάσαμε την 28η Οκτωβρίου, γιορτάσαμε την αντιφασιστική νίκη των λαών, κάναμε εκδηλώσεις τηρώντας όλα τα μέτρα σε όλη τη χώρα, ιστορικούς περιπάτους, άλλες εκδηλώσεις, προβολές ταινιών κλπ. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το κομμάτι που μας αναλογεί, εμείς σε αυτό το θέμα δεν κάναμε πίσω ούτε και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θεωρήσαμε ότι μετρώντας όλα τα μέτρα κάναμε όλες τις εκδηλώσεις για να τιμηθούν, για να θυμίσουμε αν θέλετε και τα μηνύματα της 28ης Οκτωβρίου. Τώρα, το αν η κυβέρνηση επέλεξε όχι να μην κάνει τις... θα μπορούσε αν θέλετε, η δική μας εκτίμηση θα μπορούσε τηρώντας μέτρα, περιορίζοντας την έκθεση κλπ. Να κάνει κάποιες εκδηλώσεις. Όμως θεωρούμε ότι αυτό χρησιμοποιεί το επιχείρημα αυτό, γιατί θέλει να κρύψει τον αυταρχισμό της απόφασης που έχει πάρει στη συγκεκριμένη περίπτωση, που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τη δίθεν πρεμούρα της να προστατεύσει τη δημόσια υγεία, κάτι που αν θέλετε δεν το έχει κάνει με επάρκεια όλο αυτό το διάστημα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αν δεν απαγορεύεται τη συγκέντρωση και μαζεύονταν κάπως στις δεκάδες χιλιάδων, θα υπήρχε σοβαρός κίνδυνος. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν τηρούν όλοι τα βασικά μέτρα προστασίας, όπως κάνει το κόμμα σας, το οποίο έχει ένα δικό του κώδικα που λειτουργεί. Ίσως όμως και με αυτό το σκεπτικό να πει η κυβέρνηση, καλά το κάνεις, γιατί και ο κόσμος λέει ναι ρε παιδιά, σωστή η κίνηση να μην γίνει πορεία, αλλά μήπως τελικά δεν έγινε με τον σωστό τρόπο η παρουσίαση? Κοιτάξτε, καταρχάς από την πρώτη στιγμή αν θέλετε η κυβέρνηση με έναν αυταρχικό τρόπο και αν θυμάστε και με την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στη Βουλή και ο τρόπος που ουσιαστικά καλούσε και απευθυνόμενους και προς το ΚΚΕ κατά κύριο λόγο να δηλώσουμε ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε ή να τιμήσουμε το Πολυτεχνείο, την επέτειο του Πολυτεχνείου, να δηλώσουμε ότι δεν πρόκειται να κάνουμε συγκέντρωση. Νομίζω ότι έδειχνε τις διαθέσεις της, βγαίνοντας αξιοποιώντας εδώ και αρκετό καιρό και στελέχη της να αναπαράγουν ότι δεν πρόκειται να γίνει συγκέντρωση έξω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Ουσιαστικά ήθελαν να δώσουν τον τόνο όχι του σεβασμού, να το πούμε έτσι, των υγειονομικών μέτρων, όμως πήρε μια απαράδεκτη απόφαση, η οποία έχει καταδικαστεί όχι μόνο από το ΚΚΕ. Αν θέλετε, φαντάζομαι γνωρίζετε ότι από χτες διακινείται ένα κείμενο υπογραφών. Σωστά, με τρία κόμματα που έχουν υπογράψει. Που συνυπογράφουν οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΜΕΡΗ 25. Έχει συγκεντρώσει ήδη εκατοντάδες υπογραφές που συνεχώς πολλαπλασιάζονται από κόσμο των τεχνών, των γραμμάτων, συνδικαλιστές, ερετούς, επιστήμονες που καταδικάζουν αυτή την αυταρχική απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει σε όλη την επικράτεια, αν είναι δυνατόν, σε όλη την επικράτεια επί 3 ημέρες τις συναθροίσεις άνω των 3 προσώπων. Αν θέλετε, δημιουργώντας και συνειρμούς και οδηγώντας με σε άλλες εποχές. Θεωρούμε ότι αυτού του είδους οι αυταρχικές κινήσεις και της κυβέρνησης ουσιαστικά θέλουν υπό το πρόσχημα του κορονοϊού να δημιουργήσουν ανοχή στην έξαρση της καταστολής και του αυταρχισμού που βλέπουμε όλες αυτές τις μέρες. Μάλιστα. Και σε περιπτώσεις που δεν δικαιολογούνται. Για παράδειγμα, δεν ξέρω αν είδατε το βίντεο των 2 μαθητών χτες στην Καρδίτσα που τους επιτέθηκαν ανέτεια οι αστυνομικές δυνάμεις. Νομίζω ότι υπάρχει μια βιαιότητα το τελευταίο διάστημα από την αστυνομία. Δεν ξέρω πώς θα εκδηλωθεί αύριο. Διότι επιμένω σε αυτό, κυρία Κομινινάκα, η κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν θα κάνει πίσω. Εσείς λέτε ότι θα πάτε, άρα πάμε σε σύγκρουση. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του αυτή τη στιγμή. Εμείς ως κόμμα έχουμε δηλώσει από την πρώτη στιγμή και νομίζω ότι είναι γνωστό ότι μπορούμε, έχουμε δείξει τη μέγιστη υπευθυνότητα και ωριμότητα σε ό,τι εκδήλωση έχουμε διοργανώσει, παίρνοντας όλα τα μέτρα προστασίας, πρώτα και κύρια της υγείας των ίδιων των μελών μας και των εργαζομένων που δίνουμε τη μάχη για να προστατευτούν η ζωή και η υγεία των εργαζομένων όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας. Άρα είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε και τηρούμε με ευλάβεια τις οδηγίες των υγειονομικών, των επιστημόνων και όλα τα μέτρα. Άρα από τη δική μας τη μεριά έχουμε δείξει ότι μπορούμε και το εργατικό κίνημα το ίδιο έχει δείξει ότι μπορεί να διοργανώσει εκδηλώσεις, να διεκδικήσει τα αιτήματά του, να μην τηρηθεί, να μην επικρατήσει συγγύη νεκροταφείου όλο αυτό το διάστημα, αλλά μπορεί σεβόμενος τα μέτρα προστασίας της υγείας του που το επιβάλλουν οι επιστήμονες να συνεχίσει να διαδηλώνει. Άρα από τη δική μας τη μεριά έχουμε δείξει την υπευθυνότητα και την ωριμότητα που απαιτείται. Από εκεί και πέρα ας αναλάβει και ο καθένας, ας αναλάβει και η κυβέρνηση την ευθύνη της επιλογής που παίρνει, να συγκρουστεί, να χτυπήσει ή και να πάρει τέτοιου είδους απαράδεκτες αποφάσεις, οι οποίες έχουν καταδικαστεί, αν θέλετε, και από τον ίδιο το δικαστικό κλάδο. Η ίδια Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων έβγαλε ανακοίνωση ότι πρόκειται για μια απόφαση που συγκρούεται με τις ίδιες τις επιταγές του συντάγματος, δεν δικαιολογείται. Την ίδια στιγμή, αν μου επιτρέπετε, η Ολομέλεια των Δικαστικών Συλλόγων της χώρας είπε ότι τέλος πάντων θα μπορούσε δεν είναι κακό που απαγορεύτηκε, αλλά θα έπρεπε να γίνει με μια πιο να μην είναι τόσο η ακραία διαδικασία. Ή βγήκαν γνωστοί, ας πούμε, όπως είναι ο κύριος Αλιβιζάτος, ο κύριος Μανιτάκης, οι οποίοι λένε καλά έκανε και απαγορεύτηκε. Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Πάμε σε πολιτική αντιπαράθεση πλέον. Προφανώς έχει μια πολιτική τοποθέτηση συγκεκριμένη. Όμως το θέμα είναι να δούμε αν πραγματικά υπηρετείται αυτό το σύνθημα που υποτίθεται προβάλλει η κυβέρνηση. Γιατί τώρα ξαφνικά την έπιασε άγχος για τη δημόσια υγεία, όταν όμως αρνείται να πάρει άλλου είδους μέτρα που πραγματικά θα προστάτευαν τη δημόσια υγεία. Όταν μέχρι σήμερα αρνείται να ανοίξει νοσοκομεία που έκλεισαν και η ίδια ως κυβέρνηση και προηγούμενες κυβερνήσεις, αρνείται να επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα, αρνείται να αποσυμφορήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς βάζοντας περισσότερα λεωφορεία ή περισσότερα δρομολόγια, αυξάνοντας το προσωπικό, αρνείται να πάρει μέτρα στα σχολεία, οδηγώντας ξανά στο κλείσιμο και δημιουργώντας άλλους κινδύνους για την μορφωτική υποβάθμιση των παιδιών, κρατώντας ένα χρόνο κλειστά τα πανεπιστήμια. Δηλαδή αρνείται να πάρει οποιοδήποτε άλλο μέτρο προστασίας που πραγματικά έχει ανάγκη ο λαός, που θα ήταν στη σωστή κατεύθυνση για να προστατεύσει τη δημόσια υγεία, και το μόνο που επιλέγει είναι με έναν τέτοιο τρόπο να απαγορεύσει όλη την επικράτεια χωρίς πραγματικά οποιοδήποτε νομοθετικό συνταγματικό έρισμα. Γιατί αν θέλετε, ακόμα και εκείνοι που βγαίνουν να υπερασπιστούν αντιλαμβάνονται ότι και το ίδιο το Σύνταγμα δεν μπορεί να απαγορεύσει στο σύνολό τους τις συναθροίσεις. Μπορεί να βάζουν το ζήτημα ότι θα έπρεπε να ότι θα μπορούσαν τέλος πάντων να. Και εμείς λέμε ότι ως κόμμα ότι θα μπορούσαν, να τηρώντας συγκεκριμένα μέτρα, να τηρηθούν, ναι, και να μπορέσουν να γίνει συγκέντρωση, τέλος πάντων, με σεβασμό και με χαρακτήρα που μπορεί να μην ήταν ίδιο όπως ήταν προηγούμενα χρόνια προφανώς οι συγκεντρώσεις, όμως μπορεί... Κυρία Κομινινάκη, έχω ένα μήνυμα, συγγνώμη που σας κοπτώ, έχει ενδιαφέρον ενός φιλοκράτη. Λέει ότι με όσα λέει βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος δείχνει ότι ποτέ δεν πίστεψε στην πατρίδα, δεν αντέδρασε και δεν έκαναν τίποτα ούτε πορείες του διαδηλώσεις όταν δεν έγινε η μεγάλη παρέλαση 28 Οκτωβρίου, προφανώς γιατί δεν πιστεύουν στον ελληνισμό, αλλά αντιδρούνε σε μια εκδήλωση που ουσιαστικά είναι για τους μπαχαλάκηδες. Κρίμα. Τι απαντάτε? Εντάξει, υπάρχουν όλοι οι ακροατές. Ναι, εντάξει. Καταρχάς, ο ηρωισμός και ο πατριωτισμός των κομμουνιστών νομίζω ότι είναι ο ίδιος, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Πρώτα και κύρια, αν θέλετε, γιατί επειδή έβαλε και το ζήτημα της 28 Οκτωβρίου, για το ρόλο που έπαιξαν οι ίδιοι στην αντίσταση και το πώς το ΚΚΕ τιμά την αντίσταση και αυτούς που πραγματικά έδωσαν τη ζωή τους για να συγκρουστεί, να συγκρουστούν με το φασισμό και για να απελευθερωθεί πραγματικά ο τόπος μας, νομίζω ότι είναι γνωστός και δεν χρειάζεται να δώσουμε διαπιστευτήρια σε κανέναν. Αντίθετα, άλλοι ίσως θα χρειάζονταν, άλλοι που σήμερα παρουσιάζονται ως πατριώτες ενώ ήταν συνεργάτες των Γερμανών ή έφυγαν από τη χώρα, αυτοί ίσως θα χρειάζεται περισσότερο να δίνανε διαπιστευτήρια. Όμως νομίζω δεν ξέρω αν το άκουγε από την αρχή ο Κροατής, ότι εμείς ως κόμμα τιμήσαμε και την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και θεωρούμε ότι και η πορεία του Πολυτεχνείου βέβαια πολύ απέχει από αυτό που χαρακτήρισε ο συγκεκριμένος ακροατής. Η πορεία του Πολυτεχνείου και τα μηνύματα του Πολυτεχνείου είναι το ίδιο σημαντικά και επίκαιρα, όταν μάλιστα σήμερα στην περίοδο της πανδημίας δεν γνωρίζουν κανένα διάλειμμα οι υπερελιστικοί σχεδιασμοί και οι κίνδυνοι για την περιοχή και τη χώρα μας, και αυτοί που θεωρούν ως πατριώτες αυτούς που παζαρεύουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με το ΝΑΤΟ, τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και τα βάζουν στο κρεβάτι του προκρούστη κάθε φορά για να υπερασπιστούν τα δικαιώματα μονοπωλιακών και άλλων ομίλων και τα υπερελιστικά συμφέροντα που δεν έχουν καμία σχέση με τις ανάγκες του λαού, νομίζω ότι αυτοί αδικούν και τα ίδια τα μηνύματα του Πολυτεχνείου. Και αυτά είναι που δεν θέλει να ακολουθούν η κυβέρνηση, γιατί την ώρα που καλεί το εργατικό λαϊκό κίνημα, το λαό, να μην διαδηλώσει έξω από την Αμερικάνικη πρεσβεία, να μην ακουστούν τα αντιπεραλιστικά συνθήματα, τα συνθήματα έξω το ΝΑΤΟ, την ίδια στιγμή οι σύμμαχοί τους, το State Department, με έκθεση που δημοσιεύτηκε πριν λίγες μέρες, ουσιαστικά γκρίζαρε για τα καλά τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, αφού δεν αναγνωρίζει ουσιαστικά ούτε χωρικά ύδατα ούτε ένα αέριο χώρο της Ελλάδας, δείχνοντας ουσιαστικά ποια είναι η κατεύθυνση αυτών των συμμάχων, να σπρώξουν τη χώρα σε μια διαπραγμάτευση με την Τουρκία και ένα παζάρι με την Τουρκία, βέβαια βάζοντας σε κίνδυνο τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Κυρία Κομινινάκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Και εγώ σας. Γεια σας.